Εκείνο που θα δουν οι δημότες και οι επισκέπτες είναι η πλήρη αναβάθμιση και ανάπλαση όλου του παραλιακού μετόπου, ξεκινώντας ακόμα και από το κομμάτι της Αγίας Παρασκευής, όλο το λιμάνι. Μετά από 30 και πλέον χρόνια ανοίγουν νέες προοπτικές ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών άναψε το πράσινο φως για την ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 της μελέτης ανάπλασης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών. Και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί θα αποτελέσει μια ανάσα ανάπτυξης και ζωής για όλο το Δήμο του Χερσονήσου. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ο νόμος ορίζει, θα τρέξουν και τα έργα. Ελπίζουμε να είμαστε στην ευτυχή συγκυρία να πέσουν σκαπετιές, που λέμε εδώ στην Κρήτη, με το τέλος αυτής της τετραετίας. Αυτή δεν είναι η εικόνα, δυστυχώς. Δεν βοηθάει το λιμάνι εδώ και πολλά χρόνια αυτή η εικόνα. Σαφώς μια τέτοια επένδυση θα βοηθούσε ριζικά. Θα θέλατε να δείτε και περισσότερο πράσινο στην παραλιακή εδώ? Σίγουρα, σίγουρα, διότι έχει πάρα πολύ τσιμέντο. Δεν έχουμε τόσο λουλούδι που θα πρέπει να έχει. Είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Κρήτη αυτή η περιοχή. Θα πρέπει να αναπτυχθεί. Πλωτές εξέδρες σε καταστήματα θα ξυλωθούν και θα τοποθετηθούν νέες για τις ανάγκες κυρίως περιπάτου, δημοτών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα κατασκευαστεί δεύτερος προσύνεμος μόλος για τη φιλοξενία μεγάλων τουριστικών σκαφών. Τύπου Μαρίνα, ακριβώς. Άρα λοιπόν μεγαλώνουμε το λιμάνι μας, δημιουργούμε νέα θέση λησμονισμού για μεγαλύτερα σκάφη, αποχώρηση των εξεδρών και νέου τύπου εξέδρες για να κάνει κάποιος βόλτα. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι τα τραπεζοκαθίσματα πλέον να μεταφερθούν, αν θέλετε, στην εσωτερική μεριά των καταστημάτων, ούτως ώστε να διάσει το παραλιακό μέτωπο, να αναπνεύσει και να αποτελεί ένα πόλο έλξης για τον επισκέπτη. Έδειξαν ένα καλό πρόσωπο στο λιμάνι φέτος. Δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν προβλήματα, όλο αυτό που μου είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι θα είναι καλό για όλο τον κόσμο. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες αλλάξουν τη βιτρίνα της παραλιακής ζώνης του λιμένα Χερσονήσου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Σέγκος, ο οποίος αναφέρθηκε για τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα υπάρξουν στην Ίσο Ντία, όπου οι υποδομές έχουν αφαιθεί στη τύχη τους εδώ και αρκετά χρόνια.